Hello, hello! Λοιπόν... Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητοί φίλοι των Line-Up. Κάνετε πως είστε. Βρισκόμαστε κάπου στην Αγγλία, σε κάτι χωράφι αυτή τη στιγμή. Είμαι με τον... Μπεϊγκάτι Μπετονιέρεν. Και έχουμε και τον... Άντε Κώστα, άντε! Έχει φύγει λίγο. Ετοιμαζόμαστε να πάμε Liverpool, παιδιά, σήμερα. Για να πάμε Liverpool, θα χρειαστεί να κάνουμε 4 ώρες δρόμο. Έχω σηκωθεί από τις 5 το πρωί. Είμαι όλη μέρα στο πόδι επειδή δούλευα, μόλις χόλασα. Αλλά τι, τα παράπονα είναι για τους φλόρους ή όχι? Και τους γκέι. Οπότε θα αντέξουμε, θα σας έχουμε μαζί μας τη διαδρομή. Θα πάμε Liverpool να σας δείξουμε λίγο τι γίνεται, τι παίζει στο Liverpool. Εμείς ακόμα δεν έχουμε ιδέα. Ο Σωτήρης νομίζω έχει πάει μια φορά, έχει πάει? Έχει πάει ο Σωτήρης, λέει ότι είναι πολύ ωραία. Εκεί μένει ο Λένο, όσοι δεν θυμάστε τον Λένο. Ο Λένο είναι αυτός. Ξεκάθαρα είχε αστυνόμα. Αλήθεια, συγγνώμη, έλα σου δείξω διπλό μου, έλα. Ναι, πάμε να βρούμε τη Λενούλα και θα τα πούμε λογικά στη διαδρομή. Θα σας έχουμε μαζί μας τώρα στον δρόμο για 4 ώρες. Τα λέμε σύντομα. Τσατζούμε. Άντε, σύγχρονε. Συσναλά, δεν μας άφησε μία θεία ρε μάγκε στο βενζινάδικο να κατουρίσουμε και ήρθαμε στο μαύρο άλογο. Τώρα δεν σώταμε καν, απλά πάμε τις κατουράμε και φεύγουμε. Two. Wash your hands, you filthy animal. Κλείνει τα χέρια σου, σκουπίδι. Με λίγα χρόνια. Σκουπίδι σε μορφή ζώου. Α, βράβο. Γεια. Πολλά σκουπίδια. Τι σκουπίδι. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε στα μισά της διαδρομής, έχουμε άλλες 2 ώρες και τα λέμε σε λίγο. Σάκε, τι σε απασχολεί? Ο Σέρτζιο, ο σκύλα μου του να Κάτσε μια. Άμα έχεις πατήσει όντω θα βρωμάει μέσα στο αμάξι, κάνε, βγάλε. Θέλω το άλλο ρε βλάκα, δεν πατάς μόνο με ένα πόδι. Καλά είσαι. Σαν να σηκώσει ένα φεγγάρι. Ωραία, τσάκε, τσάκε, ψε, ζεόντε. Μάγκε, θα σας πω κάτι. Δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτό το πλανήτη που να έχει... να έχει πιο απέσια κλανιά από το Σωτήρι και τον Ζούλη. Έχει κολλήσει μυρωδιά, μαλάκα. Κώστα, Κώστα. Μαλάκα, μαλάκα. Να κλείσει το πολιτσία. Μάγκε, κάναμε μια στάση πριν. Δεν γίνεται να μυρίζει ακόμα. Έχω περάσει 5 λεπτά. Δεν φεύγει. Κάναμε μια στάση ένα βενζινάδικο πριν. Πάω ρωτάω τη θεία να πάμε τουαλέτα. Λέει δεν μπορείτε, τραβάτε στην πυραρία. Πάμε πυραρία, γυρνάμε, αγοράζουμε κάτι πατατάκια. Κλάνει στο διάδρομο τώρα ο Σωτήρης πριν πάω να πληρώσω. Ήταν ένας μπάρμπας πριν από μένα. Να έχει έρθει αυτή πόχα η σάπια. Εγώ να πληρώνω να περνάει τα πατατάκια αυτή τι αγόρασε εκεί και απλά να σκέφτομαι σε παρακαλώ μην έχει φτάσει κλανιά στη μύτη της. Σε παρακαλώ να μην έχει φτάσει κλανιά. Αυτή τώρα θα την έχει μυρίσει καημένη. Θα της έχει, θα έχει πάθει κράμπα ο εγκέφαλός της και θα λέει τι είναι αυτός ο καράφλας τώρα εδώ, γιατί βρωμάει αυτός. Έχεις απίστευτα άσχημη κλανιά. Τώρα δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο που κάνεις κοπέλα σου να ξεράσει από την κλανιά σου. Δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο. 6 hours later. Φτάσαμε. Πω, βρωμάει πολύ ρε φίλε. Θύε απλά ρε. Παίρνει φώτο. Φτάσαμε μάγκες. Ο Κωστάκης επί 4 ώρες προσπαθούσε να κοιμηθεί, αλλά δεν τον αφήσαμε με τη μουσική. Βίντσι και ένα μπαρ πολύ, ε. Βέρταμε, εδώ μέσα είναι. Σπι μπαρ, εφούτε. Φαντάσου να είσαι σπι μπαρ για να έρθουν να μας δέσουν απλά. Να έχουμε απλά παγίδα. Ναι. Έτσι και μας βάλουν φυλακή σε ό,τι ρικό παλίδια. Θα έχουμε αυτό το βίντεο για... Αποδείξεις, ναι. Τι είναι αυτό. Περιμένουμε τη Λεναρία τώρα. Πόση ώρα κάνει να το... Δείτε εδώ ένα παιδί. Με τα ακουστικά. Βγήκαμε, προσπαθήσαμε να πιούμε ένα ποτό. Ήπιαμε μόνο ένα. Σαπίσαμε. Δείτε εδώ. Εκκλησία. Δείτε. Έχει, ένα ποτό έχει πιει. Δεν χρειάζεται να πιει παραπάνω για να κάνει έτσι. Άνοιξε την πόρτα τώρα, έλα. 3:28 AM. Αυτός που λέει ψέματα δεν θα γλιτώσει. Ο σωστός τρόπος για ύπνο. Όλα τα αδέρφια του τον αποφεύγουν το φτωχό. Ακόμα
Ποιος πώς κοιμήθηκε, με την Αγία Γραφή να παίζει. Σοφία, όποιος αποκτάει καλό δικό του κάνει. Wakey wakey motherfucker! Έλα, έλα, έλα λίγο να σηκωνόμαστε. Έλα, έλα. Τι ώρα έπαιζε για ύπνο χθες? Τι ώρα έπαιζε για ύπνο? Τρεις ή τέσσερις? Τρεις. Τι ώρα είναι? Εφτάμιση. Πέσε. No excuses. Μύρισε για να είσαι πιο πολύ τέτοι. Μπράβο. Έτσι έρθει το Ίκιν. Καραμίτσος. Εδώ μάγκες μετά βγήκαμε Λίβερπουλ, κάναμε μια βόλτα από εκεί, είδαμε λίγο την πόλη. Δεν είχε κάτι τρελό το ιδιαίτερο να σας δείξουμε. Το πιο τρελό part είναι που πάμε αύριο σε ένα σουβλατζίδικο ελληνικό και παίζει ένα super story time που θα το δούμε τώρα στη συνέχεια. 12 o'clock midnight. Έλα. Έλα. Μπλιδωλή. Πούστα. Πες μου τι αυτό παίζατε. Μαλάκα. Το πρόβλημα είναι ότι έχει πάει πάρα πολύ αργά. Και αυτό βοηθάει στην δυσλειτουργία του εγκεφάλου. Και έτσι σε κάνει να κάνεις αδερφίστικες κινήσεις. Δεν θες να παίξεις το παιχνίδι, θες κατά λάθος να φιληθείς. Το βίντεο το έχεις με αυτό το παιχνίδι. Θα το χρησιμοποιήσουμε να δείξω στα παιδιά τι παιχνίδι θέλετε να παίξετε. Αρρωστημένα παιδιά. Α, το είσαι εκεί. Για φέρε, δείτε εδώ τι θέλω να... Δείτε εδώ τι θέλουν να παίξουν. Πεταράδες, είμαστε στο Airbnb τώρα. Πήγαμε σε ένα Greek restaurant και λεγόταν The Real Greek. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ότι δεν ήταν real. Να σας πούμε λίγο την εμπειρία. Θα ρωτήσουμε τον Σωτήρ πώς φάνηκε, Σωτήρ. Έχω φάει σίγουρα και καλύτερα. Αυτό που με πείραξε περισσότερο δεν είναι το φαγητό, αλλά η ποσότητα για την τιμή. Ως προς τιμή. Ήταν λες και είχαν πάει παιδάκια και τους χρέωναν για ενήλικες. Και τέλος πάντων. Μα εφού ήταν με λίγα λόγια. Ναι, έρχεται στο τέλος λογαριασμός σε 90 pound. Ναι. Τα 10. Τα 10 service charge. Θες να εξηγήσει λίγο στα παιδιά τι είναι το service charge? Service charge είναι μια άλλη ονομασία των tips. Τώρα όλο αυτό λίγο πολύ έχει έρθει από τη γνωστή Αμερικανιά με τα tips και τα 15% minimum tip. Αυτό από τη μία είναι απαράδεκτο να στο επιβάλλουν. Εάν το customer service ήταν όντως τόσο ωραίο, είναι δικιά σου επιλογή αν θες να δώσεις κάποιο μπουρμπουάρ στους σερβιτόρους. Αυτό ρε φίλε, γιατί ήταν όλος στο πετάει μέσα στη μούρη και σου λέει δώσ' μου μπουρμπουάρ, στην ουσία σε αναγκάζει και μετά εσύ ντρέπεσαι να του πεις δεν θέλω να σου δώσω tips, αλλά θες. Αλλά στα αρχίδια μου, με λίγα λόγια, για το λόγο τον οποίο εάν πραγματικά κάποιος σερβιτόρος αξίζει να πάρει αυτό το μπουρμπουάρ, θα το πάρει. Τέλος πάντων και στο τέλος του ζητάω να πληρώσω με κάρτα και του λέω θα μου βγάλεις σε παρακαλώ το service charge. Και τον πείραξα απίστευτα και άρχισε να λέει κάνουμε κάτι κακό. Βασικά πώς ακριβώς το είπε, τι πήγε λάθος? Τι κάναμε λάθος, έτσι ακριβώς, τι κάναμε λάθος. Λέω δεν έχει να κάνει απολύτως με σένα, δεν είναι κάτι προσωπικό. Το θέλω να το βγάλω δεν έχει να κάνει προσωπικά με σένα ή με κάποιο μέλος. Απλά είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται χωρίς τη θέλησή μου. Εάν θέλω να δώσω κάποιο μπουρμπουάρ θα το δώσω. Δεν έχω πρόβλημα να δώσω μπουρμπουάρ, αλλά όταν είναι επιβολή δεν μπορώ να το δεχτώ. Συν ότι η όλη εμπειρία ήταν σκατά. Τα πιάτα. Καταρχάς μάγκες. Χωριάτικη, οι τύποι έφεραν χωριάτικη σαλάτα σε μπολ τέτοιο. Σαν την παλάμη μου ήταν το μπολ. Ποιο μεγάλο είναι η παλάμη? Θα βάλουμε φωτογραφία, έχω βγάλει φωτογραφία. Ω ναι. Ναι. Όλο το τραπέζι. Ένα μέρος. Okay. Ναι, για να καταλάβουμε για τι ποσότητες μιλάμε. Τέλος πάντων, πληρώνω και φεύγει με τσαμπουκά ο σερβιτόρος. Και πάει λέει και στους άλλους, δεν πλήρωσαν σερβιτς, άλλο να τα. Ποιος το είπε? Ναι, ρε ο καραγιός, όταν περιμέναμε απ' έξω.
Ό,τι να είναι. Τρελός. Πώς δεν πήρα τον μπράς εγώ καθυστερημένος, ρε μαλάκα. Γιατί δεν παίρνω ποτέ τα εργαλεία που πρέπει. Λεναρή, πώς σου φάνηκε. Εγώ πιστεύω αυτό με τα tips, άμα το πάρεις από την άλλη πλευρά, με σχέση, εδώ είμαστε στην Αγγλία, είναι γιατί κάποιοι ξεχνά να αφήνουν tips. Νομίζω ότι κάποιος ξεχνάει, ρε φίλε. Απλά ή θέλεις να δώσεις ή δεν θέλεις. Γενικά οι Εγγλέζοι δεν αφήνουν. Εμένα κουρίο μου αφήνουν πάντως. Έχω έναν πελάτη, τον κουρεύω στο Skinfade που έχει 20 pound και πάντα αφήνει άλλα 20 pound μπουρμουάρ. Δηλαδή κάθε φορά πληρώνει 40 pound για ένα κούρεμα. Κάθε φορά. Τι δουλειά κάνει. Δεν ξέρω ακριβώς τι κάνει, ρε φίλε. Πάντως είναι busy. Φαίνεται τύπος που δουλεύει. Άμα βγάζει πολλά λεφτά, το κάνω κάπου στα αρχίδια. Αλλά και αυτό. Λέω να πειραστώ φλάσ. Δεν βλέπω τίποτα. Έχει ξανθό μαλλίο ο αλμπίνος μου εδώ. Εγώ πιστεύω μετά από αυτό το σχολιασμό που κάναμε, πολλοί που δουλεύουν στο σερβις θα δεχτούν. Τι πιστεύεις? Θα πούνε ότι και καλά, ναι, πρέπει να μας αφήνετε μπουρμουάρ. Ναι, ναι, ότι σκιζόμαστε στη δουλειά, τον Ατάλο, και το αξίζει. Σε κάθε δουλειά που κάνεις θα σκιστείς. Ναι. Δεν υπάρχει δουλειά που δουλεύεις χωρίς κούραση, χωρίς κόπο, χωρίς υδρότα. Η κάθε δουλειά έχει τα συν και τα πλήν, ρε παιδί. Ο βοθρατζής, ας πούμε, τα κάνει. Ναι, βοθρατζής. Εστίαση, ξέρεις τι, περισσότερο έχει να κάνει ότι έχεις να κάνεις με ανθρώπους και σε πρίζουνε. Ναι, αλλά κάτσε λίγο. Δηλαδή αυτός που κάνει τα μπετά το καλοκαίρι στους 40 βαθμούς, ναι. Αυτός γιατί να μην αξίζει μπουρμπουάρ, ναι, 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 να πάρει ένα έξτρα. Ναι. Είναι τρίκι. Ναι, γιατί. Οκ, okay, έτσι να κάνουμε πελάτες. Αυτός ο καημένος κι άλλοι κι άλλα τόσο επαγγέλματα. Δεν βλέπω τίποτα, να ξέρεις. Γίνω μία, κάνε face από εδώ. Τι έχεις καμιά ιστορία έτσι, τρελή. Σούπερ ιστορία. Ναι, καμιά σούπερ ιστορία που να αξίζει να την ακούσετε κοινό. Σούπερ ιστορία. Θυμάσαι την ιστορία με τις δύο πρώην μου. Δύο πρώην? Τις μου την έχεις πει. Που με πήρε στα βουνά. Ωoo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 o
Τι σε έκανε. Ναι, δεν θα πω ονόματα, θα ονομαστούν πρώην 1 και πρώην 2. Ήμουν σε... μόλις είχα χωρίσει με την πρώην 1. Ναι. Και καπάκι κατευθείαν τα φτιάχνω με την πρώην 2. Είμαστε γύρω στους 5 μήνες τώρα με την πρώην 2. Και δέχομαι ένα τηλεφώνημα από το πουθενά, από τον αδερφό της πρώην 1. Τώρα να αρχίσει να μου λέει ο τύπος, η αδερφή μου έχει πέσει σε κατάθλιψη, σε νευρική ανορεξία, βουλιμία, δεν τρώει, κλαίει όλη μέρα, δεν βγαίνει από το σπίτι, έχει χάσει 20 κιλά, έχει γίνει σαν φάντασμα. Και αυτομάτως εγώ άρχισα να νιώθω πολύ άσχημα, ρε φίλε, γιατί εντάξει, στο κάτω-κάτω ήμασταν και 2 χρόνια μαζί με την κοπελιά. Ναι. Και τώρα είμαι σε δίλημα. Τι κάνω? Ο αδερφός να με παρακαλάει, κάνει κάτι, επικοινώνεις μαζί της, βοήθα την. Και σαν άπειρος τότε επιλέγω ότι η καλύτερη λύση είναι να το κρύψω από την πρώην 2 και να βοηθήσω την πρώην 1 να περάσει την κατάθλιψη με το να συνεχίσω να είμαι στη ζωή της. Ναι, καλά. Να υπενθυμίσουμε ότι η πρώην 2 είναι η κοπέλα που είχε εκείνη τη στιγμή. Ναι, ναι. Ήταν σε σχέση, ναι. Ναι, τότε ήμασταν σε σχέση με την πρώην 2. Τέλος πάντων, αποφασίζω να επισκεφθώ την πρώην 1, η οποία έμεινε έξω από το Λονδίνο. Και αρχίσαμε να βλεπόμαστε τακτικά, ενώ τα είχα με την πρώην 2. Ωραία, ρε μπρο, εσύ όταν βρισκόσασταν. Ναι. Τι κάνατε? Τώρα, το κακό είναι ότι αυτή με παρακαλούσε και μου έλεγε, έλα να τα ξαναβρούμε, μπορούμε να το φτιάξουμε, δεν με νοιάζει που είσαι με την άλλη, απλά χώρισε, θέλω να είμαστε μαζί και όλα αυτά. Και τώρα εγώ να προσπαθώ να την πείσω ότι είμαι ένα ρεμάλι, ένα σκουπίδι, δεν αξίζω, μπορείς να βρεις κάτι καλύτερο, θα σε βοηθήσω να βρεις κάποιον άλλο. Να έχω προσπαθήσει τα πάντα, να από τη μία να προσπαθώ να παρουσιάσω τον εαυτό μου ως τον κακό της ιστορίας, γιατί να μην καταλαβαίνει, να μην θέλει να το δεχτεί. Μετά να προσπαθώ άλλη τακτική, ότι είναι λίγη, θέλω κάτι παραπάνω, δεν μου προσφέρει. Ακόμη και αυτό δεν πετυχαίνει. Μου λέει ό,τι θες θα το φτιάξω, θα. Τύπησα, είχε κολλήσει απίστευτα. Ήθελε να κάνει τα πάντα, να ξαναείμαστε μαζί. Δεν ήθελε να δεχτεί το χωρισμό με τίποτα. Τέλος πάντων, περνάνε κανένα 2 μήνες ακόμα και να με πιέζει πρώτη πρώην να πάω μαζί της ένα ταξίδι από Λονδίνο, Μάντσεστερ.
Manchester, εγώ αυτή. Κάτσε ρε, εδώ στο, δίπλα στο Manchester κατέρνει εδώ. Ναι. Εδώ, σε κάτι βουνά. Αλλά τώρα να μου λέει, σε παρακαλώ έλα, θα αυτοκτονήσω. Και να μου κάνει πολύ ψυχολογικό πόλεμο, πίεση στο φουλ, να μην ξέρω τι να κάνω. Mm. Να πω ότι η εμπειρία μου τότε ήταν πολύ μικρή. Η εμπειρία μου τότε ήταν πολύ μικρή. Μία σχέση είχα όλη και όλη και μόλις είχα μπει σε δεύτερη σχέση. Τέλος πάντων, δέχομαι εγώ. Την ημέρα του ταξιδιού, μου λέει η μάνα μου, λες και το ήξερε. Όταν γυρίσεις, η σχέση σου με τη δεύτερη πρώην θα τελειώσει. Λες και το ξέρει η μάνα μου. Ε, καλά. Πας τώρα με την... όσο είσαι με μια κοπέλα στη σχέση, πας τώρα με την πρώην ταξιδάκι. Ναι, καλά. Ναι. Δεν κατηγορώ την πρώτη πρώην που με έπεισε, ξέρω. Ναι. Αλλά λόγω ότι ένιωθα ενοχές που είχε και όντως φαινόταν, λες και ήταν φάντασμα σε σχέση πώς την είχα αφήσει και πώς την είχα γνωρίσει. Ναι. Πάμε για ένα τριήμερο εδώ στο Manchester σε κάτι βουνά. Τελευταίο βράδυ πριν το γυρισμό, τι μου κάνει. Άκου εδώ. Παίζει. Γι' αυτό δεν έχω αποδείξεις και δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Αλλά παίζει σίγουρα να μου έχει βάλει κάτι μέσα στο ποτό, σε αυτό που έπινα πριν πάω για ύπνο. Τώρα καθώς κοιμάμαι. Ε, πώς ήταν αυτός ο ύπνος, ήταν διαφορετικός ύπνος από όλους τους άλλους? Ήταν έτσι βαθύς, ωραίος ύπνος ή δεν ένιωσε καμία διαφορά? Για να δούμε μήπως σε έχει δώσει κανένα φάρμακο. Έχουμε κοιμηθεί μαζί. Κατευθείαν, άμα ακουμπήσεις, ξυπνάω. Δεν μπορώ. Μόλις με ακουμπήσεις, έχω ξυπνήσει με το παραμικρό. Μα σήμερα το πρωί δεν ξύπνησε, μου λέει. Ξύπνησε λίγο. Σου λέω, ρε φίλε, κοιμόσουν διαγώνια. Είχα πόση τετράγωνο το κρεβάτι σου. Εγώ είχα πιάσει τη μία γωνία με την άλλη. Είχα γυρίσει. Ξέρω εγώ, ακουμπάω. Και με τα πόδια μου ακουμπάω κάτι. Λέω, τι είναι αυτό? Και ήταν τα πόδια του. Και του λέω, ψήνεσαι λίγο να κοιμηθείς ίσια, να συμπλευράσω. Τέλος πάντων, ήταν πολύ βαρύς ύπνος. Ήτανε κάτι το οποίο πρέπει να ήμουνα είτε μεθυσμένος, είτε ναρκωμένος για να κοιμηθώ τόσο βαριά. Τέλος πάντων, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, τι έχει κάνει η τύπησα. Έχει πάρει το κινητό μου, έχει πάρει το δαχτυλικό από τύπωμά μου και το έχει βάλει εκεί που ανοίγει το κινητό μου με το δαχτυλικό αποτύπωμα, μου έχει ανοίξει το κινητό, έχει μπει στην συνομιλία με τότε κοπέλα μου, την πρώην δύο, έχει διαβάσει από την αρχή τα πάντα. Τι φρίκι ρε μαλάκα. Έχει πάρει τον αριθμό της. Κοίτα από εκεί τώρα. Έχει πάρει τον αριθμό της. Άκου εδώ. Και καθόλου τη διάρκεια της νύχτας έχει βγάλει φωτογραφίες δικές μας με μένα και αυτήν γυμνούς στο κρεβάτι. Σε έγδισε. Ναι. Εσύ έχει ποτίσει ναρκωτικά ρε. Δεν γίνεται. Ρε σου λέω με φλάς. Φωτογραφίες με φλάς. Αν έχεις το... Και μου τις έδειχνε το πρωί που είχα ξυπνήσει. Λέει με ένα τόσο ύπουλο χαμόγελο και τόσο ηρεμία να μου λέει αυτά θα σταλθούν στην κοπέλα σου. Αυτό είναι αρρώστια ρε φίλε. Μαλάκα να έχω μείνει να μην ξέρω τι να κάνω. Να τη σπάσω το κινητό, να τη σπάσω τα μούτρα. Και εντάξει, για σου και η κότσια καντάρι. Αλλά η άλλη τι έκανε. Μαλάκα να δει τη φίλη της εκεί και να μην ξέρω τι να κάνω. Στη μέση του πουθενά τώρα, στα βουνά σου λέω, που δεν μπορώ να πάρω ούτε λεωφορείο να γυρίσω πίσω να φύγω. Επειδή είχαμε πάει ένα αμάξι, εξαρτιόμουν από τη φίλη της που οδηγούσε να μας πάει πίσω στο Λονδίνο. Ήμουνα ουσιαστικά εγκλωβισμένος μαζί της με μια τρελή. Αν παρακαλάω, σβήστα, άσε με ήσυχο, δεν σε θέλω, δεν έτσι, δεν αλλιώς. Αυτή με τόση ηρεμία να μου λέει δεν με ενδιαφέρει. Αν δεν σε έχω εγώ, δεν θα σε έχει ούτε αυτή. Αου, μαλάκα. Τα είχα δει όλα. Τέλος πάντων, γυρνάμε Λονδίνο. Μετά από μερικές μέρες τα στέλνει όλα στην τότε κοπέλα μου. Δεν υπήρχαν και πολλά περιθώρια για εξηγήσεις, τι και πώς. Τι να εξηγήσεις, ναι. Από την αρχή δεν της είχα πει τι συμβαίνει,
ότι προσπαθώ να βοηθήσω την πρώην μου, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το θεωρώ πλέον λογικό να προσπαθείς να βοηθήσεις την πρώην σου. Mm. Είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι καν σαν επιλογή. Αν ποτέ, και για το κοινό ειδικά, μια συμβουλή, αν ποτέ βρεθείτε σε τέτοια κατάσταση, κοινωνήστε με τις αρχές. Η τύπισσα είναι τρελή. Είναι ή οποιαδήποτε. Απίστευτη εμπειρία. Και μετά έμεινα με το πουλί στο χέρι. Ούτε με τη μία ούτε με την άλλη. Παρ' όλα αυτά η ζωή μου καλυτέρευσε. Το πρόβλημα ήταν και η μία και η άλλη. Οπότε όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Ναι, ναι, ναι. Από τότε που χώρισα και με τις δύο τελειωτικά. Το ήταν, ξέρω εγώ, ούτε η μία ούτε η άλλη. Το κακό ήταν ότι με τη μία δουλεύαμε. Ήμασταν στην ίδια δουλειά, έπρεπε να την βλέπω κάθε μέρα. Σε είχε πάρει πολύ κατάκαρδα όμως. Ναι, ναι. Καλά, εντάξει, τα είχα παίξει στην αρχή, τα είχα παίξει. Ναι. Μεγάλη θλίψη, στεναχώρια, να την παίρνω τηλέφωνο. Δηλαδή, να καταλάβω, εσύ πήγες μέχρι... Να τα ξαναβρούμε. Πήγες μέχρι Manchester για να βοηθήσεις την πρώην σου. Ναι, την πρώτη σχέση μου. Μέχρι τότε είχα δύο σχέσεις. Ενώ ήσουν σε σχέση με την άλλη. Ναι, ήμουν ναι, σε σχέση με μία. Και εσύ πήγες ως Manchester από Λονδίνο μόνο να τη βοηθήσεις. Ναι. Για τίποτα άλλο. πες λίγο αλήθεια. Εντάξει, πες αλήθεια, απάτησες. Απάτησες. Κοίτα, με το χέρι στην καρδιά τώρα, όχι μαλακίες. Σε αυτό το τρίμερο τις ξέσκισα ό,τι είχε και δεν είχε. Ρε μπρο, τότε καλά να πάθεις. Την πέθανα στο που... Καλά να πάθεις, μπρο. Ρε, εννοείται, το πάθημα έγινε μάθημα. Στο κάτω-κάτω έκανα μαλακία, εντάξει. Πήγα να τη βοηθήσω, ρε φίλε, αλλά... Τώρα εσύ... Ρε φίλε, ντά, πήγα να τη βοηθήσω. Θα τη βοηθήσεις. Ρε φίλε, να λέω... λέω, μπορεί αν... να συνέλθω. Ήταν η τελευταία φορά που... την πρώτη μου κοπέλα τότε στο ταξίδι. Και αυτή ήταν η πρώτη φορά που τα κατάπιε. Γιατί πάντα τα έφτιανε. Εκείνη τη φορά τα κατάπιε. Δεν είχε που να τα φτύσει. Ναι, τέλος πάντων, αυτό δεν ήταν αναγκαίο. Θες να το κάνω καν. Δεν θα το κάνω. Μην το κάνεις, αγγίο. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Αυτή ήταν μία από τις πιο απίστευτα τρελές εμπειρίες που είχα σε όλη μου τη ζωή. Δεν θα πω μη μπλέγετε με τρελές, γιατί δεν έχει να κάνει με γυναίκες ή άντρες. Και τα δύο φύλλα μπορούν να αποδεχτούν, πώς λέγεται. Πέρμπερς ρε φύλλα. Όχι ρε, καθυστερημένα ρε μαλάκι, καθυστερημένα και τα δύο φύλλα εξαρτάται. Αρρωστημένα. Ναι, αρρωστημένα στο μυαλό. Ναι. Που για αρρωστημένες με άρρωστος μπλέκουν. Καλά, και εγώ δεν πάω πίσω. Η όλη φάση ήταν πολύ, πολύ περίεργη. Μετά μπλέχτηκε και η αστυνομία. Μετά αναγκάστηκα να καλέσω. Πες μου αλήθεια. Δε φίλε, φτάσαμε σε σημείο που η πρώτη μου κοπέλα ερχόταν και με περίμενε έξω από τη δουλειά. Ερχόταν από το σπίτι μου, με παρακολουθούσε. Είχε ξεφύγει όλη η κατάσταση. Τέλος πάντων, μετά απέσυρα την καταγγελία και με έπαιρναν από το αστυνομικό τμήμα και μου έλεγαν. Ω, ναι, θυμάμαι. Ναι, μην το αποσύρεις. Συνέχισε, σε καλό θα σου βγει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μου πήγαινε η καρδιά. Ήταν η πρώτη μου σχέση, όπως και να είχε, ό,τι και να είχε. Κάτσε, ήταν η πρώτη σχέση που είχες κάνει ποτέ. Ναι, ήταν η πρώτη μου σχέση. Και τα κακά τα ψέματα την αγαπούσα. Ναι. Ναι, ρε φίλε. Και να είχαμε χωρίσει σαν άνθρωπο, την εκτιμούσα, την αγαπούσα. Ήθελα ό,τι καλύτερο. Ναι. Και μετά το χωρισμό μας. Θες το καλό του όλου. Ναι, ευχόμουν ό,τι καλύτερο. Γι' αυτό και προσπάθησα να τη βοηθήσω. Ελένη, έχεις το μικρόφωνο μαζί σου. Ποιος είναι? Η γυναίκα. Πω, σε πήρε κοπέλα σου. Το πιτσινάκι, θα πάει να μιλήσει. Hello, baby! Yeah, baby, I'm with my friends at the moment. Yes, baby, I'm here. Όχι, όχι, αυτό είναι μόνο όταν απαντήσει εδώ. Yeah, what's up, love? Με το που βγει έξω. Hey, baby! Did you miss me? I miss you, baby. Σωτηράκι. Θα περάψω το μικρόφωνο, τον άκουγα ρε μάλλον. Ναι, ρε φίλε. Θα το θυμόσουν. Δεν θα το θυμόσουν. Ω, θα ακούγαμε. Ναι, γιατί το έκανες αυτό. Ω, baby.
Αλλά μάγκες έτσι που λέτε. Ναι, να είστε πάντα προσεκτικοί με τις επιλογές όπως και να έχει. Αλλά τέτοια πράγματα δεν ξέρεις από πού θα σου έρθουν, ρε. Αυτό είναι το θέμα. Καλά, εννοείται. Στο παίζει πολύ Shaolin το μουτσάκι. Μαλάκα, ο Κώστας πες μου ότι πήγε και κοιμήθηκε. Με τον Κώστα μαζί μας, παιδιά, πιο πολύ κοιμάται παρά τον βλέπουμε. Και εγώ με την πρώτη μου σχέση ζωρίστηκα πολύ να χωρίσω. Και με βοήθησε η αδερφή μου, φουλ φίλε. Με τον να προσπαθώ. Μάλλον η αδερφή μου με βοήθησε και εμένα. Ναι. Ναι, προσπαθούσε η Τζέννη, φίλε, η καημένη να την κάνει παρέα. Είχε καταλήξει χωρίς φίλες. Άρρωστη, ρε. Και εμένα να μου λέει θα αυτοκτονήσω και τέτοια. Αλλά εγώ ήμουν μικρός, είχα χυστεί πάνω. Πόσο να έχουν να. Θα σκοτώσω τον εαυτό μου, Σέρτζιο. Ναι, νομίζω, ναι, 16. Από εκεί πήζε να ήμουν. Τα είχαμε φτιάξει όταν ήμουν 15. Ήταν πολύ ωραία κοπέλα, ρε φίλε. Αλλά αποδείχθηκε τρελή. Αν προσέξεις, οι ωραίες είναι και τρελές. Ναι. Λένα, έλα ρε. Έλα ρε, τι λέει το μωράκι. Τις έχεις λείψει. Έλα, μου το πεις και εσύ. Καλά, εντάξει. Λίγο τα ίδια σκατάει, μόλις παίρνει. Hey, baby. Ναι. Λένα, πες, έχεις καμιά άλλη ιστορία με τρελή. Δεν θες να πεις τη δικιά σου, είναι σούπερ ιστορία. Ντρέπεσαι. Είναι σούπερ ιστορία, αλλά όχι, δεν ντρέπομαι, φίλε. Καμιά άλλη εμπειρία. Κάνα γόρια. Για, τι είπες, τι είπες. Με κάνα γόρα. Όχι, όχι, χωρίς πλάκα. Καμιά άλλη τέτοια εμπειρία. Καμιά φρίκη. Ε, καμιά σε με μάδα. Δεν το λες έτσι. Ή αυτή που έγινε μάνα. Θυμάσαι μια άλλη. Από εδώ, Λίβερπουλ, πού ήταν. Όχι, ρε, δεν έγινε μάνα. Ναι, ρε, που είχε μείνει έγκυος και είχε βρει ένα γκόμενο και μου είχε στείλει μετά φώτο. Ήταν με ένα άλλο αγόρι αυτή με το τεστ. Το positive. Που την είχε καστρώσει. Α. Και εσύ την πόζεσαι τη τσιμπούκια, ρε μαλάκα. Όχι, ρε μαλάκα. Όχι, όχι. Όχι, ρε μαλάκα. Πριν καστρωθεί. Αυτή. Δεν τη έδωσα τσιμπούκια, ρε μαλάκα. Τι? Μου είχε ζητήσει λεφτά. Α, σου ζητούσε φράγκα. Α, μπράβο. Μου ζητούσε φράγκα και καλά να τη στείλω λεφτά εγώ και να συναντηθούμε μετά. Δεν είχε συναντηθεί ποτέ μαζί της. Δεν είχα συναντηθεί ποτέ. Α, ήταν σκάμ. Δεν ήταν σκάμ, ρε. Αυτή δούλευε. Ρε, πώς θα ζητούσε τα λεφτά, τι σου λέγε. Ρε, τέλος πάντων ήταν γνωστή εκεί πέρα στην περιοχή. Δούλευε σε ένα εστιατόριο εκεί πέρα. Μαλάκα, κοντά. Όχι, ρε, δεν ήταν. Πάσχα, καλά, ρε. Άκου εδώ. Σαν δεν τρέπεσαι. Να βγαίνει το μεροκάμα τώρα, παιδιά. Α, μπράβο. Δεν θα έφτανα το λεφτά από το εστιατόριο. Να, γι' αυτό πρέπει να αφήνει μπουρμποάρε, φίλε. Ααα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 α Τώρα εμείς που δεν αφήσαμε μπουρμπουάρ στον Μιάλη, πώς το λέγανε, ναι, ο Φέδωνας. Τώρα που δεν αφήσαμε μπουρμπουάρ στον Περικλή θα γίνει δικολό. Μπορεί. Έλα καλά είσαι ρε μπρο. Τι προσπαθώ εγώ μια ώρα να σκουρέψω πες για να μην πληρώσεις. Άντε. Προσπαθείς και εσύ ρε μαλάκα. Με αυτό εντωμεταξύ χθες έπαιρνε τα πιάτα. Ναι, ήταν προηγουμένο. Αυτή έμεινε έγκυος μαλάκα, ήθελε λεφτά, τα άρπαζε από τον έναν, από τον άλλο, όποιος της δώσει. Μπρο, σε αυτή τη ζωή. Από κάπου πρέπει να τα αρπάξεις. Ναι, αλλά τι θα ωφελήσει έναν άνθρωπο αν κατακτήσει όλο τον κόσμο και στο τέλος χάσει την ψυχή του, έχει πει ο Θεός. Οπότε τι να κάνουμε, ρε φίλε, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Κοινωνικοπολιτικό. Έτσι μας έχουν κατατήσει να νομίζουμε ότι ότι αυτό που θέλουμε είναι μόνο τα λεφτά. Λεφτά, μπράβο. λεφτά. Εντάξει, δούλεψε, κάνε λεφτά. Αλλά όχι σκλάβος των χρημάτων, ρε φίλε. Κάνε τα χρήματα να είναι σκλάβοι δικοί σου. Σκλάβωσε τα χρήματα. Αλλά αυτό θέλει μεγάλη δουλειά. Είναι για άλλο επεισόδιο. Θα μιλήσουμε στο επόμενο επεισόδιο για σκλάβια χρημάτων. Ναι. Σήμερα μιλάμε απλά για πρώην. Αλλά ο Λένο δεν θέλει να πει αυτή την ιστορία φωτιά. Γιατί έτσι ρε Λένο. Πρόκειρος αστυνόμος, προβάτε να πει. Ναι φίλε, σεκιουριτάς τώρα αστυνόμος. Αλλά κατ' είναι αυτά εκεί έξω. Παιδιά που έχουν τη δίκουν έλια. Δεν σχερετάνε μέσα. Κάπε καλά συντιάζει χείρ. 8:01 PM. Άντε, good morning. Θα ξυπνάς έτσι με κλανίες, ρε μαλάκα. Για ατμόσφαιρα. Πού γάμο το. Είναι οι δικές σου οι πιο σάπιες, να ξέρεις ρε φίλε. Οι πιο ενδιαστικές. Πως δεν μυρίζει ρε βλάκα, έχουν χαλάσει οι σένσορες στη μύτη σου. Φύγε από εδώ. Εν τω μεταξύ δείτε εδώ σκαλιά που έχουν φτιάξει ρε. Να πας να καρφωθείς εκεί με μύτη κατευθείαν. Μη περάσεις από εδώ από την πόρτα ακόμα Κώστα, θα λιποθυμήσεις. Θα βγει ξανά proper. Α, πόρα. Η εμπειρία μου στο Airbnb. Κομπλέ, μείναμε δύο βραδάκια. Εγώ πίστευα θα μας έχει κλείσει ο Τύρις κανένα 7-4. Αλλά λέει το budget μας τόσο είναι. Πω, γι' αυτό και πολύ μας είναι. Ετοιμαζόμαστε, θα πάμε πίσω στο Cambridge. Έχουμε 4 ωραίες ώρες
ταξίδι. Αλλά τα παιδιά δεν τα νοιάζει γιατί εγώ θα οδηγήσω. Εμείς θα κοιμόμαστε. Ναι, παιδιά, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε τώρα. Θα αφήσουμε αυτό το υπέροχο Airbnb. Τη στάφια το δόκιμο που αγοράσαμε για ώρα ανάγκης. Ναι, πάρτε. Τι σιγά μην του αφήσουμε και ο δοντόκιμο. Μάγκες, να σα πω, επειδή έκανα χημεία όταν έκανα κομμωτική, μας μάθαιναν χημεία κιόλας. Να μην προτιμάτε οδοντόκρεμες οι οποίες έχουν αυτό το κόκκινο εδώ πέρα. Ειδικά το κόκκινο. Πάρτε ή πράσινο ή μπλε. Μην με ρωτήσετε γιατί, αλλά το κόκκινο είναι τέρμα χημεία. Μάγκες, δείτε εδώ. Όσοι δεν έχετε πάρει ακόμα την κολόνια του αδερφού μας του Φρέντι, να πάτε να την πάρετε. Τι την πάρει, Γκυλάνο, την έχει τηλεφρέντι με ταχυδρομική. Μόνο μη ρίχνεις τόσο πολύ. Μεζέ κόκα. Έχει φτιάξει ωραία κολόνια ο Μαν. Να πάτε να την τσεκάρετε, αν προλαβαίνετε. Στείλε στο Φρέντι καινούρια πατέντα, μίξ. Αν φτιάξουμε μια κολόνια και καλά να την πουλήσουμε σαν ωραία γαμάτι, και να είναι η κλανιά σου. Ναι. Με το που τη βάλουν να λιποθυμήσει ο κόσμος. Και μετά ποιο θα τη κάνει refund. Κανείς ρε. Έτσι. Γιατί θα είναι refund. Έτσι. Δεν έχουμε refund policy. Προλάβαμε τον καιρό, super. Είδε εδώ στο tier. Φούτου. Κάνεις διάλειμμα να φας ένα πιτόγυρο. Διακούσουν πόρδο. Και κλάνει ο σάπιος ρε. Μάγκες, μόλις φτάσαμε πίσω στο χωριό. Ελπίζουμε να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην κάνετε like ούτε subscribe. Γιατί ο Σωτήρης είναι motor. Περάσαμε πολύ ωραία στο Liverpool. Όπως είδατε, δεν κάναμε πάρα πολλά. Και yeah. Τώρα θα αφήσουμε τον Σωτήρη με τον Κωστάκη στο σταθμό του τρένι. Καλά είστε εδώ. Ναι, ρε. Θα πάνε Λονδίνο, σπίτια τους, να ξεκουραστούν. Πάω και εγώ να βάλω πλυντήρια για τέτοια. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια. Γεια, δε μου την μαχά. Λάιν απομάδα, ξέρουν τι κάνουνε. Τρίπλες στην πόλη, τα απολαμβάνουμε. Τρέλα στο νου μας, τα φρένα δεν πιάνουμε. Λάιν απομάδα, δεν ξέρουν τι κάνουμε. Λάιν απομάδα.